Στο ΣΚΑΜΗ στέλνει τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη το Σώμα Επιθεωρητών Ελεκτών Δημόσιας Διοίκησης που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Ο Δήμαρχος θα βρεθεί στα δικαστήρια ως κατηγορούμενος επειδή το 2015 εν ώψη των βουλευτικών εκλογών δεν παραχώρησε χώρους στην Χρυσή Αυγή. Επιπλέον, ο Δήμαρχος Πάτρας κατηγορείται πως δεν έδωσε στοιχεία σχετικά με το πόσα παιδιά μεταναστών φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει η Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για δίωξη πολιτική, αντιδραστική, που αποτελεί πρόκληση για την άλλο το λαό της Πάτρας, για τη μια δημοτική αρχή τόσο καθαρά, πολιτικά και χωρίς αστερίσκους, αντιδρά και δεν βοηθάει, δεν στηρίζει, δεν εξυπηρετεί την δράση της Χρυσής Αυγής, να οδηγείται στα δικαστήρια. Έχει σημασία το να συμπαρασταθούμε όλοι γιατί στο Δήμαρχο Πατρέων, γιατί προσπάθησε να υπερασπιστεί ένα υπέρτερο αγαθό, και με αυτή την έννοια νομίζω ότι έχει αξία ο καθένας από εμάς να δηλώσει τη συμπαράστασή του, και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος δεν θα είναι καταδικαστική απόφαση. Ασκείται μια ποινική δίωξη από τις διοκτικές αρχές, από την εισαγγελία και τις διοκτικές αρχές, εναντίον του Δημάρχου, ο οποίος τι έκανε, αρνήθηκε νομίζω να δώσει έγγραφα στους εκπρόσωπους, τους εκπροσώπους του ναζισμού στην Ελλάδα. Έτσι, νομίζω είναι απαράδεκτο, αυτονόητα απαράδεκτο. Και θα πάει, δηλαδή τώρα να ταλαιπωρηθεί ένα δικαστήριο, να ταλαιπωρηθεί ο Δήμαρχος Πατρέων, να ταλαιπωρηθούν διάφοροι παράγοντες για ένα δικαστήριο το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε να γίνει ποτέ. Γιατί? Εάν πάμε στην κοινή λογική του ποινικού δικαίου ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες κλπ. Δεν πρέπει να παρεμβάζουν τον νόμο, μπορούμε να το δούμε έτσι. Αλλά εδώ πέρα υπερβαίνει την κοινή νομοθεσία, τον κοινό ποινικό νομοθέτη αυτό το πράγμα. Όπως ειδοποιήθηκε με κλητήριο θέσπισμα, η δίκη του είναι στις 13 Φλεβάρι 2017. Η διαδικασία έγινε πολύ γρήγορα, ενώ και η δίκη του, παρά τις απεργίες που έγιναν πέρυσι, προσδιορίστηκε επίσης γρήγορα. Και αυτό σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως. Το ΚΚΕ ακολουθεί μια συνήθι τακτική, η οποία τον έχει οδηγήσει πολλές φορές αδιέξοδα. Όσον αφορά αν θέλετε, το γρήγορο της διαδικασίας, εγώ θα σας έλεγα ότι αν ήμουν δήμαρχος θα ήθελα να εκδικαστεί η συγκεκριμένη υπόθεση όσο είμαι δήμαρχος. Όσο κατηγορία γενική παράβαση καθήκοντος, θα εκδικαστεί προφανώς από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων, λόγω της ιδιότητάς του έχει ειδική δόση δικία ο δήμαρχος. Τώρα, σε όλες αυτές τις υποθέσεις, κατά κύριο λόγο, ακολουθείται η προκαταρκτική εξέταση και η προανάκριση, δηλαδή από την ώρα που θα υποβληθεί η μηνυτήρια αναφορά ή ασκηθεί και αυτεπαγγέλτος ή οποιαδήποτε δίωξη, θα πρέπει να διέλθει το στάδιο της προανάκρισης, ούτως ώστε να απολογηθεί, να δώσει το υπομνημά του, τις έγγραφες εξηγήσεις του κτλ. Έχουμε μια στάση του αρμόδιου υπουργού της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ τότε, του κ. Βούτση, που σε ερώτηση βουλευτών της Χρυσής Αυγής, απαντώντας ουσιαστικά, έδωσε πράσινο φως για να έχουμε αυτή την εξέλιξη της δίωξης. Γιατί θεωρούσε, αντί να πάρει καθαρή πολιτική θέση εναντίον της Χρυσής Αυγής, κατά τα άλλα οι αντιφασιστικές δημοκρατικές δυνάμεις, οι πολιτικές δυνάμεις του τόξου του δημοκρατικού, έδωσε το πράσινο φως με την έννοια ότι είπε ο ίδιος δεν θα το έκανε αυτό και τέλος πάντων υπάρχει θεσμικό και νομικό πλαίσιο για να αντιμετωπίσει η Χρυσή Αυγή τη στάση της Δημοτικής Αρχής, και ταυτόχρονα οι μηχανισμοί του κράτους όλοι, κράτος και δικαιοσύνη, λειτουργήσαν με απίστευτη ταχύτητα. Ο Δήμαρχος απάντησε πάντως πως δεν φοβάται. Σιγά, όπως είπε, μην φοβηθώ, ήταν η απάντηση που έδωσε στην κλήση που πήρε από την αντιεισαγγελέα να καθίσει στο εδόλιο.